Ιδιαίτερα επικίνδυνες όμως είναι και οι πυρηνικές απειλές από τον Ρώσο πρόεδρο και η πρώην καγκελάριος Μέρκελ, Παντελή Βαλασόπουλε, καλό μεσημέρι, ανησυχεί πολύ για τις προειδοποιήσεις αυτές. Ναι, καλό μεσημέρι. Η πρώην καγκελάριος Μέρκελ μίλησε σε εκδήλωση της εφημερίδας Deutsche Zeitung. Είπε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι μια βαθιά τομή στην ιστορία της Ευρώπης που τα άλλαξε όλα και ότι πρέπει να παίρνουμε, λέει, σοβαρά τις απειλές του Προέδρου Πούτιν και να μην τις θεωρούμε από την αρχή ότι είναι μπλόφες. Η Μέρκελ, να πούμε ότι είχε μια πολύ στενή σχέση με τον Πρόεδρο Πούτιν και υποστηρίζει ότι τον γνωρίζει και πολύ καλά από τη μεριά του. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυρία Μπέρμποκ σχετικά με τις πυρηνικές απειλές της Ρωσίας λέει ότι παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτές τις απειλές. Πιστεύουμε ότι ο Πρόεδρος Πούτιν είναι έτοιμος και για άλλα εγκλήματα πολέμου. Δεν εκβιαζόμαστε όμως από αυτές τις απειλές. Τώρα να σου πω ότι η Γερμανική Υπηρεσία Διώξεως Εγκλήματος, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διώξεως Εγκλήματος, το γερμανικό FBI δηλαδή, με έγγραφό του υποστηρίζει ότι οι εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream 1 και Nord Stream 2 στη Βόρεια Θάλασσα είναι από σαμποτάζ κρατικού φορέα, όπως λέει, χωρίς να κατονομάζει τη Ρωσία. Η υπηρεσία λέει ότι έγινε μια πολύ μεγάλη και σύνθετη επιχείρηση για να ανατιναχθούν αυτή η αγωγή. Μια επιχείρηση που προϋποθέτει να υπάρχει τεχνογνωσία και προειδοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνος και για άλλες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της Γερμανίας, στο φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό, το ίντερνετ, αλλά και τα τέρμιναλ φυσικού αερίου. Μάλιστα. Και ο Εφιάλτης συνεχίζεται. Σε ευχαριστώ πολύ.